Ποτέ δεν συμμετείχα. Μου είχαν στείλει γράμμα, δεν είχα αποδεχθεί ποτέ. Μου είχαν βάλει το όνομά μου, είχαν βάλει το όνομά μου χωρίς την δικιά μου συγκατάθεση. Χωρίς. Το site τους βεβαίως. Και εσείς, πολλά blogs έχουν sites και γράφουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν είχα δώσει τη συγκατάθεση, κύριε. Να ξέρετε τι λέει. Εκτός αν θεωρείτε το site του κύριου Γκαντάφη αξιόπιστο και όχι αυτά που σας λέω. Αυτό που σας λέω. Λοιπόν, αυτό, αν θέλετε αυτό να το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός. Πράγματι, στις χώρες αυτές, Λιβύη, Τινησία και Αίγυπτο, πριν από 30-40 χρόνια, υπήρξαν αυτοί οι ηγέτες, κάποιοι από τους ηγέτες τους, που πάλεψαν για την απελευθέρωση ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Πράγματι, πάλεψαν ενάντια στην κυριαρχία της Δύσης απέναντι στις χώρες τους. Όμως αυτό ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Μετά από 30-40 χρόνια φάνηκε το πραγματικό πρόσωπο των καθεστώτων αυτών απέναντι στα οποία αντιστάθηκαν οι λαοί αυτών των χωρών. Όμως, κύριοι, επειδή μιλάτε για τα διεθνή συμφέροντα, αυτά ακούω από την κυρία Παπαρίγα, τον κύριο Τσίπρα, τα είπε και ο κύριος Καρατζαφέρης, τα διεθνή συμφέροντα δεν θέλανε να μείνει το καθεστώς Μουμπάρακ? Τα διεθνή συμφέροντα δεν ήταν καλά με τον Μπεναλί στην Τινησία? Τα διεθνή συμφέροντα δεν θέλανε τον Καντάφη στη Λιβύη? Δεν τα είχαν βρει με τον Καντάφη στη Λιβύη? Δεν ήταν χώρες που είχαν τι τους? Και βεβαίως άργησαν πάρα πολλές χώρες να αντιδράσουν. Άργησαν, αλλά αντέδρασαν αναγκαστικά όταν είδαν ότι ήταν λαϊκά τα κινήματα τα οποία σάρωναν την περιοχή. Αυτό ήταν που ανάγκασε τη διεθνή κοινότητα, κύριες και κύριοι, να πάρει διαφορετική απόφαση. Διότι μιλήσατε για τη Ρουάντα. Μα ακριβώς αυτό ήταν που επιτέλους η διεθνή κοινότητα δεν θέλησε να ξαναγίνει. Πράγματι, πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς. Μια γενοκτονία. Και θέλω και εδώ να σας πω ότι σε μία κουβέντα προσωπική μετά την θητεία του με τον πρόεδρο Κλίντον μου είπε ότι το μεγαλύτερο του λάθος ήταν ότι δεν πήρε απόφαση πρωτοβουλία στην ΟΗΕ για να σταματήσει τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατανοώ ότι υπάρχουν ψυχροπολεμικά αντανακλαστικά σε ηγεσίες πολλών κομμάτων στη χώρα μας. Αλλά διεθνείς συνθήκες αλλάζουν ραγδαία. Δεν μπορούν να μπουν στα καλούπια, των τελευταίων δεκαετιών. Αλλάζουν τα στερεότυπα του παρελθόντος και γκρεμίζονται. Μην αντιδρούμε λοιπόν με τα στερεότυπα του παρελθόντος, γιατί κάνουμε λάθη.